Ήταν η ημέρα του Ανδρές Ινιέστα από την αρχή μέχρι το τέλος. Το Καμπ Νου είχε φορέσει τα καλά του για ένα μεγαλοπρεπές αντίο. Το κοινό τον αποθέωνε συνέχεια στην τελευταία του παράσταση με τους Μπλαουγράνα. Και ο ίδιος, αφού παρέδωσε τη σκυτάλη στον Λιονέλ Μέση, λύγησε ούκο λίγες φορές. Ακόμα και ο διάδοχός του θεωρητικά, Φελίπε Κουτίνιο, στο μάτς με τη Σοσιεδάδ φρόντισε να δείξει στην πράξη γιατί είναι ικανός να αναλάβει ένα τόσο μεγάλο βάρος. Μετά τη λήξη τα φώτα έσβησαν. Οι ταμπλούχοι Ισπανίας έκαναν την εμφάνισή τους ένας-ένας και όλοι περίμεναν τον αρχηγό. Ανδρές Ινιέστα! Ο Ινιέστα σήκωσε προς τον καταλανικό ουρανό το 32ο και τελευταίο τρόπαιό του με την Μπαρσελόνα. Μετά, συγκινημένος, παρακολούθησε στα Μάτριξ να περνούν από μπροστά του 22 χρόνια ζωής, 22 χρόνια ένδοξης πορείας. Και η κορύφωση της συναισθηματικής φόρτισης ήρθε με το μικρόφωνο στο χέρι. Buenas noches. Hoy es un día... un día difícil, pero han sido 22 años maravillosos. Ha sido un orgullo y un placer defender y representar este escudo, para mí el mejor del mundo. Gracias a todos mis compañeros, a todos y cada uno. Os voy a echar muchísimo de menos. Y gracias a vosotros, a mi afición. Visca el Barça, Visca Cataluña y Visca Fuente Alvilla. Ο Ανδρές Ινιέστα αποχώρησε από την ομάδα της καρδιάς του όντας ψηλά, πολύ ψηλά για όσα προσέφερε όχι μόνο στην Μπαρσελόνα αλλά στο ίδιο το ποδόσφαιρο.